και καθαρό χέρι. Η Ομόνια με τον Μίκαελ Ποτέ στο 66 έχει τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει και να ξαναμπεί για τα καλά του στο παιχνίδι. Απέναντι στον τερματοφύλακα που ήταν ανίκητο στην προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ποτέ 1-1 η Ομόνια. Και οι χίλιοι περίπου οπαδοί της ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Η Ομόνια ξαναμπαίνει στο παιχνίδι στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου με τον Μίκαελ Ποτέ να ανεβάζει το κοντέρ στα 15 γκολ. Να αποθεώνεται από την κερκίδα. Και όλα εδώ στο παραλίμνη, φίλες και φίλοι συνδρομητές, ξαναρχίζουν από την αρχή. Στο 66 Αγία Νάπα Ομόνια 1-1. Άρη αντιδράσεις από τους δύο. Δηλαδή το παιχνίδι και σιγά σιγά να αρχίζει να πλησιάζει την περιοχή της Λόπτας. Ο Λόπο νικητής της μονομαχίας της δυνατές, αλλά έκανε λάθος πάσα και η Ομόνια αποφελείται τώρα με τον Ρούμπιο. Κάνει κίνηση ο Ράμος. Το κλείνει ο Νίλσον Αντώνιο. Χριστοβάο Ράμος για τον Ρούμπιο και πάλι η σέντρα. Ο Ποτέ 1-0. Μίκαελ Ποτέ στο 22. Δεν χρειάζεται ευκαιρίες πολλές ο Ποτέ. Από τη στιγμή που πέρασε η σέντρα και έκανε την κίνηση, ο Μίκαελ Ποτέ ανοίγει το σκορ στο 22. Πρώτο γκολ μετά την 15η αγωνιστική κόντρα στην ΑΕΚ, όταν είχε πετύχει 2 ο Ποτέ. Από τις 3 του Γενάρη, σχεδόν ένα μήνα μετά, είναι αρκετός καιρός θα λέγαμε για έναν. Μάρκες, ο Κάνια θα χάσει από τον Οικονομίδη. Παλιά του για τον Ποτέ. Ποτέ που κλείνεται, Οικονομίδης. Το σκέφτηκε για σούτι, αλλά πέρασε το 2-0 από τον Ποτέ. Εξαιρετική όμως όλα τα λεφτά, η κάθε την παλιά τον Οικονομίδη. Στο 42, δύο φάσεις, δύο γκολ για την Ομόνια ή δύο φάσεις, δύο γκολ για τον Ποτέ. Στο 42, 2-0. Και εδώ ο πανηγυρισμός του Ποτέ σε συγχρονισμό με τους φίλους της Ομόνιας. Φωνικό ένστικτο από τον Ποτέ. Εξαιρετική παλιά τον Οικονομίδη. Στημένη φάση για την Ομόνια, βέβαια από πλάγια θέση, αλλά ήδη βλέπουμε 6-7 παίκτες της Ομόνιας να είναι στο ύψος της περιοχής της ΑΕΚ. Αυτό σημαίνει ότι έχει προϋποθέσεις να απειλήσει εδώ η φιλοξενούμενη ομάδα. Ακριβώς το ημίωρο με τον Βάντερ στο τείχος, όλοι οι υπόλοιποι της ΑΕΚ στα μετώπιστε. Κάνει κίνηση 0-1. Ποιος άλλος, ο Μίκαελ Ποτέ θα σηκωθεί πιο ψηλά και ανοίγει το σκορ. Δεν βγήκε ο Τόνιο, έκανε μια κίνηση, φοβήθηκε. Ο Ποτέ από τη στιγμή που είδε ένα αέριο χώρο καθαρό, σηκώνεται πιο ψηλά. Παίρνει την κεφαλιά και η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Ακριβώς το ημίωρο εδώ στο Γάσι Ζή, ΑΕΚ Ομόνια 0-1 στην πρώτη στημένη φάση για τους πράσινους. Καταφέρνουν με τον συνήθι ύποπτο τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, τον Νικού, και παίρνει μάλιστα και χρόνο συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι. Ομόνια με τα πολλά αμυντικά προβλήματα ήρθε, στάθηκε περίφημα στο Γασιζή και είναι πολύ κοντά στο να πάρει ένα, παραλαμβάνω, πολύ πολύ μεγάλο διπλό απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Οπότε ευκαιρία για το 3-1, θα το κάνει game over στο Γάσι Ζή. Οι 1500 οπαδοί της Ομόνιας πανηγυρίζουν έξαλλα, πάνε κοντά στους ποδοσφαιριστές τους, πάνε και οι παίκτες κοντά στους οπαδούς τους. Η Ομόνια φεύγει με διπλό, τεράστιο διπλό από το Γάσι Ζή. 1-3 απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Μίκαελ Ποτέ, αυτός ο μεγάλος κανονιέρης, πετυχαίνει 2 γκολ, φτάνει στα 12 και ανεβάζει την Ομόνια στην τέταρτη θέση παρέα με την ΑΕΚ στους 25 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα. Έκοψε ο Λεάνδρο, Ομόνια ξανακερδίζει, ο Ασίς, ωραίο άνοιγμα για τον Λομπιανίτσε. Γεωργιανός που κέρδισε την κόντρα, κρατάει. Κλείστηκε από 2, ο Οικονομίδης είναι πίσω. Τώρα θα πάρει μπάλα. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας. Από κοντά ο Ποτέ, να το 2-0. Στο 53 ο Μίκαελ Ποτέ δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στην Ομόνια με το 10ο εφετινό του γκολ. Σημαντικό πλέον το προβάδισμα της Ομόνιας πριν συμπληρωθούν 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο με τον Μίκαελ Ποτέ
να σκοράρει εναντίον της Νέας Σαλαμίνας όπως είχε κάνει και στον παιχνίδι του πρώτου γύρου. Τότε είχε ανοίξει το σκορ. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει σε ζωντανή σύνδεση. Η Ομόνια μπροστά. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι, δραματικές στιγμές. Απολογούμε για την διακοπή. Να πούμε ότι όση ώρα δεν είχατε εικόνα, αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας ο Ρόιν. Εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα πέρασε. Ακουσταπάντζε. Η μπάλα στο δοκάρι. Να το γκολ. Ο άνθρωπος που ξέρει να δίνει τη λύση, ο Μίκαελ Ποτέ, στο τελευταίο λεπτό και των καθυστερήσεων θα λυτρώσει τους πράσινους και θα γράψει το 1-0. Απίστευτη εξέλιξη σε ένα παιχνίδι που όλα έδειχναν ότι θα κολλούσε στο 0. Ο Μίκαελ Ποτέ, ο οποίος σήμερα δεν ήταν στη μέρα του, όμως το είχαμε πει και τότε ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί και ξέρει να στέλνει καλύτερα. Μίκαελ Ποτέ απέναντι στον Φρανσίσκο Ρομέρο. Ποτέ απέναντι από τον Ρομέρο. Εκτελεί ο Αφρικανός, 1-0 για την Ομόνια στο 18 και 7ο γκολ για τον Ποτέ στο πρωτάθλημα. Η Ομόνια παίρνει προβάδισμα με αυτό το πέναλτι που αξιοποίησε ο Ποτέ, που κέρδισε ο Οικονομίδης στο 18. Λοιπόν, η Ομόνια με τον συνήθι ύποπτο τον Ποτέ, 1-0 μπροστά. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία ο Κύρμα που φεύγει τον αντίπαλό του, αλλά το τελείωμά του είναι άστοχο. Η Ομόνια και πάλι μπροστά, με προϋποθέσεις ο Κύρμ γυρίζει για τον Ποτέ, πλασάρει 2-0. Ο Μίκαελ Ποτέ διπλασιάζει τα γκολ για την Ομόνια στο 65. Με το 8ο εφετινό γκολ για τον Μίκαελ Ποτέ, που κοιτάξτε πως πανηγυρίζει μπροστά στην κάμερα της Primetel. 2-0 για την Ομόνια στο 65. Ο Ποτέ που πήρε την ασίστα από τον Κύρ. Ο Μιντίκης και πάει ο Ενρίκε να διεκδικήσει μαζί με τον Ακουισταπάτσε. Με ψυχραιμία, κεντρικός αμυντικός της Ομόνιας γίνεται κάτοχος της μπάλας, δίνοντας τον Ρενάτο Μαργκάζα. Και η Ομόνια βγαίνει με προϋποθέσεις στην αντεπίθεση, με τον Νούνο Ασίς και τέσσερις ακόμα παίκτες να δίνουν στηρίγματα. Ο Ράμος θα κάνει και ο Ποτέ, 1-0. Η σέντρα από τον Ράμος, ο Ποτέ συνεχίζει εκεί που σταμάτησε στον αγώνα με την ανόρθωση. Δεν έχει σταματήσει ποτέ ουσιαστικά. Βάζει συνεχώς γκολ και δίνει το προβάδισμα στην Ομόνια. Μια αξιόπιστη λύση. Δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση το αμόχωστο σε επιστροφή. Δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση αυτό το παιχνίδι για την Ομόνια, η οποία συνεχίζει να σκοράρει νωρίς τους αγώνες της. Κοιτάξτε εδώ τον Ράμος, σημαδεύει τον Ποτέ. Ανεβαίνει. Ούτσαλο Πιανίτζε, ο οποίος κλήθηκε στην Εθνική Γεωργίας από τον Τιμούρ Κετσπάγια. Να εκτελεί το πλάγιο, ο Γκαρσία έπιασε την κεφαλιά, ο Χόλγκερσον. Ο Νούχου πιέζεται από τον Φοφανά και χάνει. Φοφανά, η παλιά του ψάχνει τον Ποτέ, ο Χόλγκερσον επιμένει Ομόνια με Γκαρσία. Το γύρισμα, ο Ποτέ, 1-0. Ιδανικό ξεκίνημα για τους πράσινους με τη συμπλήρωση ενός λεπτού και κάτι. Στο δεύτερο λεπτό ο Ποτέ ανοίγει το σκορ. 1-0 για την Ομόνια με γκολ από τα αποδυτήρια. Οι πράσινοι που μπαίνουν ιδανικά στο νέο πρωτάθλημα με τον Ποτέ, με το τρίτο επίσημο γκολ του Ποτέ. Δύο είχε στην Ευρώπη, να ανοίγει λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα και στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Μιχάλη Σωτηρίου, οι παίκτες της Ομόνιας, για να δούμε. Και όντως υπήρχε offside, λίγο πιο μπροστά ο Ιακοβένκο που έκανε κίνηση για την μπάλα. Στο 39. Ράμος. Κάθε την παλιά τον Ποτέ απέναντι από τον Βαλβέρθ. Πλασάρει 2-1 η Ομόνια. Με τον Μίκαελ Ποτέ να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή για την ώρα. Στο 39 φοβερή κάθε την παλιά από τον Ράμος. Ο Ποτέ δείχνει δείγματα
μεγάλο εκτελεστή, αφού στη δεύτερη ευκαιρία που βρίσκει συνεχίζει να έχει 100% ευστοχία. Ψύχρεμο πλασέ 2-1. Και εδώ ο Καϊάφας που τα λέει. Συνενούντος και του κόσμου, Ράμος. Άκουσε τα πάτσε. Λομπιανίτσε. Μεγάλη παλιά για τον Ράμος. Η κεφαλιά, το γκολ! 1-1 από τον ποτέ τώρα. Δεν θα σηκώσει τη σημαίουλα του. Δεν μπορεί να σηκώσει σημαίουλα ο βοηθός. 1-1. Μιχάλη Ποτέ. Στο 22ο λεπτό. Υπέροχο γκολ. Δικαιώνεται απόλυτα η Ομόνια. Το δικαιούτο τον γκολ από το πρώτο λεπτό. Το παίρνει τώρα. Με 21 λεπτά καθυστέρηση. 1-1. Στους παλιότερους μάλλον φίλους της Ομόνιας, στους πολύ παλιότερους, κάτι θυμίζει αυτό το γκολ. Εκείνα τα εκρηκτικά επιθετικά ξεσπάσματα της Ομόνιας στη δεκαετία του 70 και του 80. Ξανά μπροστά, Ράμος, Ράμος ευκαιρία, ποτέ λέει για το γκολ. 2-0 για την Ομόνια. Μίκαελ Ποτέ στο 13ο λεπτό, ονειρικό ξεκίνημα για τους πράσινους. Και δίνει το ρυθμό του ο Ποτέ. Εκπληκτική Ομόνια πραγματικά, φίλες και φίλοι. Η καλύτερη Ομόνια πάνω από τις προσδοκίες, θεωρώ, των φίλων της που ήρθαν σήμερα εδώ με πολύ